περισσότερο το 3-1 από πριν είναι δυστυχικό το αγώνα. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι δίκαιο. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε πώς θα μπορούσε να ήταν. Προχωράμε με τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο είναι ότι κερδίσαμε σήμερα 3-1 και πρέπει να το επαναλάβουμε στη Ρουμανία αυτό το παιχνίδι. Έχοντας παίξει τον αντίπαλο σε αυτόν τον αγώνα, τι θέλεις να προσέξεις? Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θα το δούμε. Είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε εθνική στον κόσμο να το κάνει αυτό, να ανατρέψει, να ξαναμπεί μπροστά με την ψυχολογία να την περιβάλλουν σε ένα λεπτό μέσα. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, το έχουμε πει κατά καιρούς, γιατί υπήρχε μια, θα έλεγα, απέτηση, προσδοκία, ας πούμε, από τον κόσμο να πετυχαίνουμε πιο πολλά γκολ. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Σήμερα βάλαμε γρήγορα γκολ, δεχτήκαμε γρήγορα γκολ και πιέσαμε και σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι τελικά κάναμε το χατήρι του κόσμου και βάλαμε παραπάνω γκολ. Εύχομαι να γίνει και στο επόμενο. Δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για να σκεφτόμαστε τι πήγε καλά και να θριαμβεύουμε. Ας το κάνουμε μετά τον επαναληπτικό, αρκεί να πάνε όλα καλά πρώτα. Στο 2-1, στο φάουλ που κερδίσει η ομάδα πριν το 3-1, ο κόσμος για έναν ανεξήγητο λόγο είχε σηκωθεί 2 λεπτά, 1 λεπτό πριν το γκολ και νομίζω ότι αυτό βοηθάει για να μην παρασταθεί στο 3-1. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός σήμερα. Μας έδινε δύναμη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη, όχι μόνο σήμερα, για όλα τα παιχνίδια της προγραμματικής φάσης, για όλα αυτά τα χρόνια. Και εύχομαι να δώσουμε σε όλους τους Έλληνες τη χαρά της πρόκρισης του Μουντιάλ. Ναι, είναι και 1.700 πάνω στο κουρίστη. Ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Αυτό πρέπει να έχουμε στόχο και για να προκριθούμε πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση και την νίκη. Γιατί αν πηγαίνεις για να διαφυλάξεις το σκορ, συνήθως εξελίσσεται αρνητικά. Έχουμε πάντως το προβάδισμα. Εννοείται, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ανατρεπτικό. Πάντα είναι ανατρεπτικό, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να παίξουμε έξυπνα. Αν δεν είχε βάλει τα δύο γκολ ο Κώστας, ίσως είναι εσύ σήμερα ο MVP με την assist. Δεν έχει σημασία αυτό. Και εδώ. Για τα αμυντικά σου, δηλαδή σήμερα προσπαθούσαν σπουδαία. Όλα τα παιδιά προσπαθούν να δίνουν το καλύτερο του σε αυτό και σήμερα τα καταφέρουμε αρκετά καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φωτογραφία από εκεί. Παντού. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Καταρχήν, συγχαρητήρια και για την εμφάνιση και για τα δύο γκολ. Πόσο κοντά πιστεύεις ότι είναι η εθνική μας ομάδα στην πρόκληση στο Μουντιάλ? Πιστεύω ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ούτε το μισό βήμα έχουμε κάνει. Όλα τα λεφτά είναι το δεύτερο μάτς. Σήμερα παίξαμε καλά. Είχαμε μια πολύ καλή άμυνα. Δεχτήκαμε γκολ μόνο από στημένο και συνεχίζουμε, συγκεντρώμαστε και πάμε δυνατά στη Ρουμανία. Το ένιωθες πολύ σήμερα τον γκολ, έτσι, φανήκε τους μαθητές μου στο αυτό. Εντάξει, εγώ τα γκολ μου πάντα τα πανηγυρίζω έτσι. Και θέλω να μας πεις τώρα, ξεκάθαρα έχουμε ένα προβάδισμα, έτσι δεν είναι? Πάμε εκεί έχοντας ένα ισχυρό χρόνο στο πιλί. Εμείς θα πάμε εκεί σαν να είναι 0-0. Αυτό ξέρω και να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να περάσουμε στη Βραζιλία. Ήταν αυτή η καλύτερη μας εμφάνιση στα προκριματικά? Δεν ξέρω. Ξέρω ότι παίξαμε πολύ καλά, παίξαμε ήταν η καλύτερη. Νικήσαμε, πήραμε τους 3 βαθμούς, αυτό μετράει. Εντάξει, ευχαριστώ. Πόσο κοντά είσαστε στη Βραζιλία, αγγίζετε η Βραζιλία ή είναι το πρώτο ημίχρονο? Εντάξει, αν μας λέγανε πριν να κερδίσουμε 3-1 θα λέγαμε ναι. Νομίζω ότι είμαστε πλέον το φαβορί, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Είμαστε νομίζω καλύτερη ομάδα από αυτούς και τα αποδείξαμε σήμερα στο γήπεδο. Θα πάμε και σαν να είναι 0-0, συγκεντρωμένοι και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Σήμερα η εθνική ομάδα στο 1-1 έκανε φοβερό στένος, ανταποκριθεί κατευθείαν και πήρε την ψυχολογία και πάλι καλύτερο. Εντάξει, έχουμε ταλέντο, έχουμε ψυχικά αποθέματα. Τα δώσαμε όλα για άλλη μια φορά, όπως κάνουμε συνέχεια τελευταία χρόνια και πήραμε αυτό που θέλαμε. Την όθηση του κόσμου πριν το 3-1, έχει αρχίσει και φωνάζει για ένα περίεργο λόγο. Το μάθημα είναι ήρεμο εκείνη τώρα. Τι νιώσατε και... Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος ήταν από την αρχή καταπληκτικός, μας βοήθησε πάρα πολύ.
Η ατμόσφαιρα ήταν καλή και μας έδωσε ανώθηση να κάνουμε αυτά που κάναμε μέσα στο γήπεδο. Από την αίσθηση, θα είναι πιο δύσκολο για σένα το μάτσο του Ρέστη που έχεις την κίνδυνη κάρτα. Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ξέρουν όλοι τι να κάνουν σε αυτήν την ομάδα και θα το κάνουν πολύ καλά. Το 3-1 πιστεύεις ότι ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα? Με βάση ευκαιριών δεν ανταποκρίνεται, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει μεγαλύτερο σκορ, αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένα πολύ καλό σκορ για ένα παιχνίδι. Είδα τι έγινε στα Ράδα Μπαράς. Αν χάναμε εμείς την Ουκρανία 2-0, θα είχαμε εδώ πέρα, θα είχε γίνει κόλαση. Αυτά που λέμε χρόνια δηλαδή, και δεν χρειάζεται επαναλάβω. Πετύχαμε ένα σκορ σε ένα επίπεδο πολύ ψηλό και πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ καλό σκορ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστούμε πολύ.